ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά απ' την άλλη πλευρά ακούω και τον κύριο Τσίπρα, μιλώντας χτες στο κόμμα, λέει εμείς δεν είμαστε υπέρ των ελλημάτων, υπέρ της ελληματικής λειτουργίας της οικονομίας. Αν δεν είσαι υπέρ της ελληματικής λειτουργίας της οικονομίας, πρέπει να εξηγήσεις πώς θα γίνει να κόψεις τον έμφυα, να τον καταργήσεις, πώς θα γίνει να δώσεις παραπάνω χρήματα στις συντάξεις, πώς θα γίνει να δώσεις παραπάνω χρήματα στις κατηγορίες των ατόμων που πιέζονται οικονομικά. Πώς θα αυξήσεις το βασικό μισθό. Πώς θα αυξήσεις το βασικό μισθό. Πώς θα ξαναπροσλάβεις τους απολυθέντες. Ναι, θέλω να εξαγγελθεί. Λοιπόν, πάμε. Τα βάλαμε όλα μαζί. Μαζί. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Γιατί, για παράδειγμα, το πώς θα αυξηθεί ο βασικός μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Δεν αφορά την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση, αλλά μπορούμε να το εξηγήσουμε αναλυτικά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού ήταν σε απόλυτη συνέχεια με αυτό που είχε σημεί στο Παρίσι. Τι είχε σημεί στο Παρίσι? Ένα πολιτικό φιάσκο. Ενώ όλες τις προηγούμενες μέρες είχε ανέβει πολύ ψηλά ο πύχης, μιλάμε για την μάχη των Παρισίων. Για την έξοδο, την ηρωική έξοδο από το μνημόνιο, είδαμε ξαφνικά να κατεβαίνουν οι τόνοι, τον Υπουργό Οικονομικών να βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Να βάζει τα πράγματα στη θέση του, λέει ότι δεν πάμε να διαπραγματευτούμε εδώ πέρα. Είναι μια κλασικού τύπου αξιολόγηση που κάνουν οι άνθρωποι, ας πούμε, της Τρόικας, οι τεχνοκράτες της Τρόικας. Και βέβαια αυτό που είδαμε στην Θεσσαλονίκη προφανώς δεν έχει καμία σχέση με αυτό που διατυμπανιζόταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Πολύ σωστά επισημάνατε ότι ο έκτακτος φόρος αλληλεγγύης που ήταν να τελειώσει το 2014, μαθαίνουμε ότι θα παραμείνει και το 2015 και ενδεχομένως να μειωθεί. Οι δόσεις περιβόητες που ήταν 100 προς τις υποχρεώσεις που είχε κάθε πολίτης κτλ. Προς εφορία κτλ. Ίσως να γίνουν 42, θα το δούμε. Προφανώς μετά από το πράσινο φως που θα δώσει η Τρόικα. Δεν ήταν 100, ήταν να γίνουν 100. Ήταν, ναι, αυτό λέω. Αυτό, αυτό ακριβώς. Και μπορεί να γίνει. Ο έμφυα επιμένει ακόμα η κυβέρνηση ότι έχουμε απλώς μια λάθος εφαρμογή και δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει μια λάθος σύλληψη, ισοπεδωτική, η οποία πονάει την ελληνική οικογένεια. Πονάει την ελληνική πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για κάποιες, ας πούμε, λάθος εφαρμογές. Και βγαίνει, όπως είπατε εσείς, με κινησμό ο κ. Βενιζέλος και λέει: θα αναπολύσετε τον ΕΤΙΔΕ, δηλαδή το Χαράτσι που ήταν δικής του έμπνευσης. Και όλα αυτά, βέβαια, διανθισμένα με την γνωστή τα τελευταία χρόνια εκ μέρους του κ. Σαμαρά ακροδεξιά διχαστική ρητορική. Ο κ. Σαμαράς προσπάθησε να αποκτήσει κεφάλαιο αξιοπιστίας για άλλη μια φορά, επιτιθέμενος στην αντιπολίτευση και μη έχοντας να παρουσιάσει δεν τίποτα. Δεν ήταν θετικές εξαγγελίες, κ. Σπουλέτη. Δεν υπήρχε ίχνος. Υπό την έννοια ότι έστω και μικρές, είναι κάποιες ελαφρύνσεις. Δεν υπήρχε ίχνος αυτοκριτικής, πράγμα που σημαίνει ότι δεν το αντιλαμβάνεται ή είναι υπερήφανος για αυτές τις επιλογές που έχουν γονατίσει την χώρα. Θα έλεγα, κλείνοντας αυτό το σκέλος της απάντησης, ότι ουσιαστικά μάλλον ο κύριος Σαμαράς έκανε μία πρόβα ως αντιπολίτευση για το τι θα πει στη δεύτερη του χρόνου. Δεν ήταν ομιλία πρωθυπουργού αυτή. Δεν είχε να παρουσιάσει κάτι. Διότι το να επιτίθεσαι στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος Παπαμίκος, ότι ήταν μια τοποθέτηση στο πλαίσιο της του ρεαλισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτές είναι οι δυνατότητες. Αυτόν τον ρεαλισμό. Για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια. Αυτόν τον ρεαλισμό. Έχουμε έναν πρωθυπουργό να ουσιαστικά να εξαγγέλει μια δέσμη φοροελαφρύνσεων. Αυτόν τον ρεαλισμό του όλεθρου και της καταστροφής τον ακούμε εδώ και 4 χρόνια. Δεν είναι ρεαλισμός αυτός. Αυτό είναι μια στρατηγική η οποία έχει αποτύχει, η οποία έχει ισοπεδώσει την κοινωνία και δεν νομίζω αν είναι ρεαλιστικό να προσδοκάμε το τέλος της κοινωνίας. Αυτό είναι ο ρεαλισμός. Αυτό δηλαδή εμείς οραματιζόμαστε, αυτό έχουμε να προτείνουμε στη νέα γενιά, στους ανέργους, στους μικρομεσαίους. Αυτό, αυτό είναι ο ρεαλισμός. Δηλαδή αυτό είναι ραγιατισμός. Επιτρέψτε Ρεαλισμός είναι ότι πετυχαίνει συγκεκριμένους στόχους για να πατήσει ξανά η χώρα στα πόδια της. Και σιγά σιγά θα αλλάζει. Και σιγά σιγά αλλάζει την καθημερινότητα, σιγά σιγά αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ανεργίας. Πατήσει όμως η χώρα στα πόδια της. Βεβαίως και πάτα. Μα συγγνώμη, εσείς το βλέπετε. Μια πιο ελεύθερη συζήτηση. Πολύ πιο ελεύθερη. Εσείς δεν τα αντιλαμβάνεστε. Με 1,5 δισεκατομμύριο το μήνα αύξηση των ληξιπρόθεσμων, με την ανεργία στο 27,5%, με τα ταμεία
να έχουν αδυναμία να καλύψουν, δεν έχουν πόρους δηλαδή. Κύριε Λεριτζή, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Εγώ θα ήθελα μια ειλικρινή απάντηση από εσάς. Πατάει η χώρα στα πόδια της. Πριν από δύο χρόνια και πριν από ένα χρόνο, εσείς φανταζόσασταν ότι θα φτάσουμε ένα βήμα πριν από την τελική έξοδο από το μνημόνιο? Φανταζόσασταν θα φτάσουμε στην τελική διαπραγμάτευση για το χρέος? Αυτή είναι η δικιά σας διαπίστωση. Μισό λεπτάκι. Φανταζόσασταν ότι ακόμα και όλοι αυτοί οι εταίροι μας, οι ερευνητές από το εξωτερικό.